Για την ώρα θα πάμε στον ειδικό επιθεμάτων ενεργειακής πολιτικής, τον κύριο Παπαλουκά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαλουκά. Καλό μεσημέρι, κύριε. Λοιπόν, τι αναμένουμε από αυτή την υπογραφή, δηλαδή είμαστε πλέον, όταν λέμε πέφτουν υπογραφές και πάμε στον αγωγό, είμαστε έτοιμοι δηλαδή για να πάμε και παραπέρα ή απλά είναι ένα πρώτο βήμα και είμαστε εκεί σε στάση αναμονής και περιμένουμε συγκεκριμένα δεδομένα που θα μας ανάψουν το πράσινο φως για να προχωρήσουμε? Έτσι είναι όπως τα λες, Νικήτα. Είναι ένα μνημόνιο συναντήληψης το οποίο είναι για την περαιτέρω πρόθεση του αγωγού. Αποτελεί μια σοβαρή ένδειξη, να το πω, της πολιτικής βούλησης των τεσσάρων χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα συνεισφέρει και οικονομικά μέσω του προθεσμού των έργων κοινής ωφελίας, των PCI. Αποτελεί δηλαδή ένα σινιάλο, ένα signaling προς τους πιθανούς επενδυτές πως υπάρχει η βούληση, η σταθερή στήριξη και αποσίωση των χωρών σε αυτό το έργο. Είναι αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι συμφωνίες δεν είναι τίποτα παραπάνω από συμφωνίες κυβερνήσεων. Είναι government to government. Σημαντικές μεν, αλλά δεν σημαίνουν τίποτα εάν δεν εξασφαλιστούν συμφωνίες αγοράς φυσικού αερίου. Μόνο και μόνο τότε οι εταιρείες θα μπορούν να πάρουν τελικές επενδυτικές αποφάσεις για να δεσμεύσουν τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται για την κατασκευή του αγωγού. Άρα στην παρούσα φάση με τις τιμές που έχουμε, όλο αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί να προχωρήσει, σωστά? Δεν συμφέρει να προχωρήσει. Ναι, είναι το πιο σημαντικό. Η τιμή είναι το πιο σημαντικό και αφού μας ενδιαφέρει η πρωτίστως η αγορά της Ευρώπης, αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει είναι η τιμή στην οποία θα πουλάμε στο τέρμα του αγώγου ή στο ανάλογο τερματικό επανεριοποίησης, και μιλάω για την Αίγυπτο. Και εδώ, αν μου επιτρέπετε, Νικήτα, έχω τρία σημεία τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Πού είναι πια? Το πρώτο είναι ο ρωσικός γίγαντας Gazprom, που έχει αυξήσει τις εξαγωγές του στην Ευρώπη και στην Τουρκία και έχει εστιάσει τις προσπάθειές του στο να αυξήσει τις πωλήσεις φυσικού αερίου και να κρατήσει υγιείς τις σχέσεις του με τους παραδοσιακούς της πελάτες, τη Δυτική Ευρώπη. Έχει αυξήσει δηλαδή την παραγωγή γύρω στο 12% μέσα στο 17% και προσφέρει επαναδιαπραγμάτευση των συμβολέων, αφήνοντας αρκετή ευελιξία, θα έλεγα, και στην τιμολόγηση και στις ποσότητες. Συνεπώς, το βλέπω πολύ δύσκολο, αν αυτός ο γίγαντας μου φαίνεται ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπίσει το μερίδιο του, να καταφέρουμε να βρούμε αγορές με τιμή πώλησης πάνω από 5 δολάρια ανά MMBTU. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι σύντομα η Ιταλία μπορεί να μην είναι πλέον μία από τις πιο ακριβές αγορές φυσικού αερίου. Για ποιο λόγο? Το φυσικό αέριο που αγοράζει η Ιταλία είναι λίγο πιο ακριβό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ο λόγος είναι πως εισαγάγει το 25% του φυσικού αερίου της από τα βόρεια της σύνορα και από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάω για την Ελβετία. Αυτό φαίνεται και στις τιμές που εμπορεύεται ο ενεργειακός της κόμβος, που είναι σαφώς ψηλότερες από τους υπόλοιπους. Η Ιταλική κυβέρνηση με τον Υπουργό, τον κύριο Καλέντα, έχει βάλει μπροστά ένα σχέδιο που ονομάζεται Διάδρομος Ρευστότητας, με το οποίο θα διορίσει μια εταιρεία η οποία θα αγοράσει αχρησιμοποίητη χωρητικότητα στο ελβετικό δίκτυο και θα πουλάει με έκπτωση φυσικό αέριο σε διακομιστές που θα στέλνουν αυτό το αέριο στην Ιταλία. Άρα αυτό δυνητικά εκτιμάται να επιφέρει γύρω στο 5% μείωση στην τιμή που αγοράζει φυσικό αέριο η Ιταλία. Και τέλος, να αναφέρω πως η Ιταλία έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον για την Ανατολική Μεσόγειο, εκτός από την ΕΝΗ και εκτός από το ότι διαχρονικά η Ιταλία ήταν μέρος της Ανατολικής Μεσογείου. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο ενεργειακός της κόμβος. Είναι η μόνη χώρα που αυτή τη στιγμή έχει δικό της ενεργειακό κόμβο. Και ο λόγος που παρατηρούνται κάποιες διακυμάνσεις είναι οι μικρές ποσότητες φυσικού αερίου που εμπορεύονται σε αυτόν τον κόμβο. Αλλά να αναφέρω πως πριν από περίπου ένα χρόνο η ΕΝΗ και η κρατική εταιρεία της Αλγερίας, η Sonatrach, είχαν φτάσει σε συμφωνία για τους εμπορικούς όρους ενός του συμβολαίου φυσικού αερίου που καλύπτει το 20% του μεριδίου που φτάνει στην Ιταλία. Μάλιστα. Μετά από επαναδιαπραγμάτευση.
Αυτό, δηλαδή η Ιταλία προωθεί μια ρύθμιση, όπως φάνηκε σε αυτό το συμβόλαιο και στην επαναδιαπραγμάτευση, που επιδιώκει τα συμβόλαια μακράς διαρκείας, που χρειάζονται για να συνδέσουν δύο, τέλος πάντων, τον βομπό και τον παραλήπτη, να αποσυνδεθούν από την τιμή του πετρελαίου και να συνδεθούν με τον ενεργειακό κόμβο, τον PSV, τον ιταλικό κόμβο. Και αυτό θα έχει πτώσει στην τιμή. Άρα ουσιαστικά, κύριε Παπαλουκά, υπογράφουμε σήμερα και ευελπιστούμε να έρθουν καλύτερες μέρες, καλύτερες τιμές ουσιαστικά για να προχωρήσει το έργο. Ναι. Οι προοπτικές, Νικήτα, είναι πολύ καλές. Προτεραιότητα όμως για να γίνουν αυτά τα έργα δεν είναι οι πολλές συναντήσεις και ούτε να ανακαλύψουμε πιο πολύ φυσικό αέριο, όπως έλεγαν τα τελευταία χρόνια οι εκάστοτε υπουργοί. Η προτεραιότητα είναι να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε ανταγωνιστικές πωλήσεις γενικά του αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Αλλιώς το φυσικό αέριο μπορεί να παραμείνει στο βυθό της θάλασσας. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Παπαλουκά.